αθώος ο Μητροπολίτης. Στο πρώτο... Μόλις βγήκε η απόφαση του Προεδρείου, κρίνεται αθώος ο Μητροπολίτης Κέρκυρας Παξών και Διαποντίων Ίσων Νεκτάριος. Εμφανώς συγκινημένος με την αθωτική αυτή απόφαση. Βγήκε και η απόφαση για τον τελετάρχη του Δήμου Κέρκυρας, τον Φώτη Σκούρτ, καθώς και για τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Δημήτρη Μεταλλινό, όπου επιβλήθηκε ποινή 4 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Προκειμένου να μας κάνει τις δηλώσεις ο Μητροπολίτης, να επαναλάβουμε ότι αθωώθηκε. Ενώ για τους εκπροσώπους του Δήμου επιβλήθηκε η ποινή των 4 μηνών με αναστολή. Αναμένουμε να εξέλθει εδώ στο δικαστήριο της Κέρκυρας, προκειμένου να μας μιλήσει. Κάτσε όπου θες. Είπα ότι όταν λειτουργώ δεν μπορώ να έχω το νου μου πουθενά αλλού παρά μόνο στο Θεό τον οποίο λειτουργώ. Και τους είπα ότι το ίδιο διακόνημα κάνετε κι εσείς, διότι η δικαιοσύνη δεν είναι ανθρώπινο αλλά είναι θείο. Και θέλω να πιστεύω ότι πάνω από τους νόμους, τους ανθρωπίνους, όπως αυτό το έχω επαναλάβει, ότι λειτουργούν οι νόμοι του Θεού.
και νομίζω ότι σήμερα αυτό επριτάνευσε. Λειτουργήσε ο νόμος του Θεού. Θεωρώ λοιπόν σήμερα αυτήν την δικαίωση στο ταπεινό μου πρόσωπο και ως προς την πρώτη κατηγορία περί της Θείας Κοινωνίας, αλλά και ως προς την δεύτερη για τη λιτάνευση του Αγίου Σκηνώματος, δικαιώθηκε η Εκκλησία, δικαιώθηκε η Κέρκυρα, δικαιώθηκαν οι προσδοκίες όλου του κερκυραϊκού λαού που όλων αυτών τον καιρό ένας ταπεινός επίσκοπος δεν έχει υπόψη του ούτε το προσωπικό όφελος ούτε το προσωπικό συμφέρον. Ένας επίσκοπος ιερουργεί και υπερασπίζεται υπέρ των δικαίων του λαού του. Προμάχεται, προτάσσει τα στήθη του για να οδηγήσει τους ανθρώπους στην επίγνωση της παρουσίας του Θεού. Αυτό ήταν το έργο μου και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Όμως θέλω να ευχαριστήσω όλους σας, θέλω να ευχαριστήσω αυτόν τον ευλογημένον λαόν, αυτόν τον ευγενικό και κερκυραϊκό λαό, που νομίζω ότι έτι περισσότερον από τις πρώτες ημέρες της συλλήψεώς μου είναι εκείνος ο οποίος στάθηκε δίπλα μου όπου κι αν πήγαινα, όχι μόνο με το λόγο του με υπεράσπισε, αλλά και με τη ζωή του. Γι' αυτό αισθάνομαι υπερήφανος για αυτόν τον λαό τον οποίο μου έδωσε ο Θεός να διακονώ. Ευχαριστώ τους καλούς ιερείς μας, πάνω απ' όλα τους συνεργάτες μου, τους στενούς, οι οποίοι στάθηκαν αρρωγοί σε αυτόν τον σταυρό τον οποίον εσήκωσαν και ως συγκυρινέοι μαζί πορευθήκαμε μέχρι σε αυτήν την ημέρα και όχι μόνον, αλλά και θα συνεχίσουμε να προασπίζουμε το συμφέρον του τόπου μας. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ κλήρο και λαό και όλους τους συνεργάτες μου. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω το δικαστήριο και τον πρόεδρο και την κυρία Εισαγγελέα, οι οποίοι πραγματικά, όπως είπα από την αρχή, ιερούργησαν τούτη την δίκη. Και τους ευχαριστώ διότι έκλεισαν τα αυτιά τους και ρώτησαν μόνο τη συνείδησή τους για να βγάλουν αυτήν την απόφαση της δικαίωσής μου. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερος. Όμως, οφείλω μία μεγάλη ευχαριστία στους δύο συνηγόρους μου. Και στον κύριο Χριστόφιλο, τον Σπύρο Χριστόφιλο, έχει και κερκυραϊκό όνομα, γιατί αγαπάει τον Άγιο, και τη μητέρα του, την αξιότιμη, κερίτιμη, πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου και υπηρεσιακή πρωθυπουργό, που χωρίς να τη γνωρίζω, μόλις συνέβη σαν αυτά τα γεγονότα, η ίδια επεκοινώνησε μαζί μου και με στήριξε. Και όχι μόνον, αλλά και εξέδωσε δύο μελέτες οι οποίες πραγματικά ανατρέπουν όλα αυτά τα περί της συνταγματικότητος των ΚΙΑ, οι οποίες, με τις οποίες όλοι μας είχαμε περιορισμό και στην ελευθερία μας, αλλά και στην ελευθερία της λατρείας μας. Την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Ο Σπύρος ο Χριστόφυλλος, μόνος του οικειοθελώς, ήλθε και τον εγνώρισα εδώ να με στηρίξει, και ο οποίος συναγωνίστηκε μαζί μου, όπως και το Γιάννη τον Κοντό, φίλο φίλτατων αγαπητών μου, που και οι δύο ήταν εξαίρετοι συνήγοροι, και όχι μόνο στις αγορεύσεις τους, αλλά και στη μελέτη της όλης, των όλων υποθέσεων, των δύο υποθέσεων, στάθηκαν όχι μόνο δυνατοί, αλλά με τα επιχειρήματά τους, τα νομικά, είναι εκείνα τα οποία έδωσαν την δυνατότητα και στους δικαστές, δηλαδή στον πρόεδρο και στην κυρία Εισαγγελέα, να μπορέσουν να βγάλουν αυτήν την θετική απόφαση. Ευχαριστώ λοιπόν και τους, είπα και το πρωί, τους αδελφούς μου, τους συνιεράρχας,
οι οποίοι από προχθές ήρθαν εδώ για να δείξουν το παρόν της Εκκλησίας μας. Διότι όλο αυτό το γεγονός αφορά ολόκληρη την Εκκλησία. Και τους ευχαριστώ για τη συμπαράσταση, όπως και τον σημερινό Μητροπολίτη Βρεσθένης, ο οποίος είναι εδώ κοντά, που δεν μπορούσε προχθές να έρθει. Ευχαριστώ τους πατέρες από το Άγιον Όρος και προχθές, αλλά και σήμερα, αλλά και εκπροσώπους από μοναστήρια όχι μόνον τα εδώ, αλλά και εκτός της Κέρκυρας. Κυρίως για τις προσευχές τους, αλλά και για τα λόγια τους τα ανησυχητικά. Ευχαριστώ και εσάς, τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, που θέλατε να καλύψετε όλο αυτό το γεγονός, που το θεωρώ ότι είναι ένα ιστορικό γεγονός για την Εκκλησία μας, αλλά και για την Κέρκυρά μας. Να σας ευλογεί ο Θεός όλους σας και να σας έχει καλά. Σεβασμιότατε! Αξιό! Σεβασμιότατε! Με αφορμή! Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βιώνει μια δύσκολη εποχή, από την άποψη ότι έχουμε μια αλματώδη αύξηση κρουσμάτων. Τι συμβουλεύετε στο ποινιό σας, πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί? Αυτό το οποίο έκανε από την αρχή η κυρία Χορντρογιάννη, αν δεν επατομιστείτε εσείς. Τα Πάσκου. Θα με συγχωρείτε, παρακαλώ. Δίπλα μου είναι η κυρία Χορντρογιάννη, να είστε καλά. Μάλιστα. Μας εκαλύψατε από την αρχή από τα γεγονότα. Αυτό το οποίο συμβούλευσα από την αρχή, να τηρούμε όλα τα μέτρα προστασίας. Και εγγράφος και τηλεοπτικός. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν νουν, τουλάχιστον έχουν υπακοή στον επίσκοπό τους και στην Εκκλησία και μπορούν να γνωρίζουν την φωνή του ποιμένου τους και να ακολουθούν αυτά τα λόγια τα οποία, με τα οποία είπα ότι πρέπει να προστατεύσουμε και τη δημόσια υγεία, αλλά και την προσωπική μας υγεία. Σεβασμιότατε. Και βεβαίως ο Μακαριότατος είχε πει πρώτα ο άνθρωπος και έπειτα όλα τα άλλα τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι πρώτα, πάνω απ' όλα είναι ο Θεός. Και βεβαίως η έκφραση της αγάπης μας, της πίστεώς μας εις τον Θεό, είναι έκφραση και για την αγάπη και τον σεβασμό στον άνθρωπο. Σεβασμιότατε, επειδή με αφορμή τη δίκη έχει ανοίξει πάλι η συζήτηση περί της Θείας Κοινωνίας και όταν επικίνδυνη. Θα μας κάνετε να ασχοληθείτε. Νομίζω ότι σήμερα το θέμα ήταν εδώ, τελείωσε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ο δικηγόρος Σπύρος Χριστοφίλου, ένας εκ των νομικών υπεράσπισης του Μητροπολίτη. Ένα βήμα λίγο πιο πίσω. Παιδιά, όμως έτσι προσπαθήσαμε τώρα. Πάμε λίγο πίσω. Παρότι έχει πρόταση. Πάμε λίγο πιο πίσω. Να κάνουμε μια δημοσιογραφική. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική, για μια ιστορική, μπορώ να πω, δικαστική απόφαση με μεγάλο νομικό βάθος, που εξέφρασε τον ρόλο του Έλληνα δικαστή, που στην ελληνική συνταγματική τάξη ο έλεγχος συνταγματικότητας είναι διάχυτος, ο ρόλος του είναι εκείνος του θεματοφύλακα του συντάγματος και των συνταγματικών ελευθεριών, και εξέφρασε επίσης και το πολύ σημαντικό για την κοινωνική συνοχή κοινό περί δικαίου αίσθημα. Αθώωσε τον Σεβασμιότατο όσον αφορά την κατηγορία της παρότρινσης σε πλημέλημα. Διότι το νομικό διακύβευμα, αλλά και το χριστιανικό διακύβευμα που προτάσει την ανθρώπινη ζωή, συνδέεται με τον χριστιανισμό, ο οποίος είναι κατεξοχήν ανθρωπιστική θρησκεία και πρωτίστως αγαπά τον άνθρωπο και την υγεία αυτού. Ουδέποτε ο Σεβασμιότατος θα έθετε σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. Όσον αφορά την παρότρινση σε ψευδή δήλωση για εκείνα τα περιβόητα μηνύματα της μετακίνησης πολιτών στον κορονοϊό, ήταν απλώς μια ερμηνεία, διασταλτική ερμηνεία του κενού του νόμου που δεν προέβλεπε υποπεριπτώσεις του κοινωνικού βίου, που στην περίπτωση της Εκκλησίας αφορά το να προσέρχεται κάποιος στην Εκκλησία. Το κάλεσμα για συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία αφορά κυρίως δογματικό και θεολογικό περιεχόμενο, προστατεύεται από την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης και δεν αποτελεί επουδενή, δεν αποτελούσε σκοπό να θέσει σε διακινδύνευση τη δημόσια υγεία όλων, πόσο μάλλον αυτών που προσέρχονται στην Εκκλησία. Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία, για τη λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνα, είχαμε μια απόφαση η οποία δέχτηκε τους αυτοτελείς μας ισχυρισμούς, που με τόσο κοπιώδους πνευματικής εργασίας, με βάση ένα νέο άρθρο του ποινικού κώδικα,
που αφορά τη σύγκρουση καθηκόντων και έρητο καταλογισμό όταν το κίνητρο της πράξης ανάγεται στην ηθική, στη βιωμένη ηθική του δράστη. Είμαι πολύ ευτυχής και είναι μια πολύ σπουδαία και βαθιά νομική απόφαση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και ο Γιάννης Κοντός, ο κύριος Κοντός, ο δικηγόρος υπεραστής της επίσης του κύριου του Μητροπολίτη Νεκτάριου. Είναι συντριπτικό για ένα δικηγόρο και συγκινητικό να ανανεώνει με αφορμή τέτοιες αποφάσεις την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη. Μία τέτοια ημέρα, σας μιλάω ειλικρινώς, ήταν για μένα. Νιώθω μία τεράστια συγκίνηση που πραγματικά η εμπιστοσύνη που ούτως ή άλλως έχω στον τρόπο που λειτουργούν οι Έλληνες δικαστές και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια, σήμερα μου δημιουργεί μία απέραντη συγκίνηση. Θέλω να ευχαριστήσω το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κερκίδας κ. Νεκτάριο για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλε και πραγματικά θέλω να πω ότι φτάσαμε στο τέλος ενός μεγάλου αγώνα με μία κορωματική διαδικασία 2 ολοκλήρων ημερών με ένα αποτέλεσμα καλό και δίκαιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς για το ενδιαφέρον που δείξατε για αυτή την υπόθεση και το λειτουργήμα και το δικό σας είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί σκοπεί στην ενημέρωση και στην παιδεία της ελληνικής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κοντά, ευχαριστούμε. Κύριε Μεταλινέ. Κύριε Μεταλινέ, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας για την απόφαση του δικαστηρίου. Και ο τελετάρχης δίπλα του Δήμου. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, ο κύριος Κούρτης που τον γνωρίζουμε όλοι στην Κέρκυρα και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς δεν κρίνουμε αποφάσεις δικαστηρίων γιατί έχουμε μάθει να είμαστε λόγο και έργο δημοκράτες. Ο δημοκράτης είναι αυτός που σέβεται τις αποφάσεις του Δημοκρατικού Δικαστηρίου και τα σεβόμαστε. Εμείς εισπράξαμε 4 μήνες με αναστολή, αλλά το σημαντικότερο είναι για τους δυο μας, γιατί πιστεύω ότι εκπροσωπώ και τον κύριο Σκούρτη, ότι έχουμε συνείδηση και αγάπη της ιστορικότητας των στιγμών. Φύση και θέση με γνωρίζουν όλοι οι Κερκυραίοι. Είμαι ένας άνθρωπος της Εκκλησίας, δεν θα μπορούσα να μείνουμε εκεί και να μην εκπροσωπώ το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο που μόνο ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έχει δικαίωμα να εκπροσωπεί το Δημοτικό Συμβούλιο και σε περίπτωση κολλήματός του ο αντιπρόεδρος που είναι από την αντιπολίτευση. Σημασία έχει ότι έγινε μια πολύ σημαντική δίκη. Αθώθηκε η Εκκλησία μας, αθώθηκαν τα θέματα. Εμείς, άποψη του δικαστηρίου είναι ότι ήμασταν ένοχοι για κάποια θέσματα. Υπάρχει όμως και η έφεση και πάνω απ' όλα υπάρχει η νίκη της συνείδησης. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι όλοι δεν είμαστε ίδιοι, αλλά κάποιοι έχουμε και συνείδηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσφύγετε στο εφετείο. Θα προσφύγετε στο εφετείο. Θα το σκεφτούμε όλοι. Περιμένουμε και την κυρία Δήμαρχο που σήμερα είναι στην Αθήνα να επιστρέψει. Θα μαζί μας τη Δευτέρα. Δεν ξέρουμε ότι θα παίρνει τόσες πολλές μέρες και δεύτερη μέρα, λέει Τετάρτη. Mm-hmm. Θα τον επιστρέψει η κυρία Δήμαρχος. Είναι και νομική έγκριτος. Οπότε θα μπορέσουμε να δούμε. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να καταφύγουμε και στο εφετείο. Αυτή είναι η δική μου άποψη, χωρίς να είμαι νομικός. Σας ευχαριστούμε πολύ για την άξιο. Ακούστε λοιπόν λεπτό προς λεπτό όλες τις αποφάσεις και τις δηλώσεις των ανθρώπων οι οποίοι σήμερα δικάστηκαν και επί της ουσίας αθώθηκαν. Όλα τα ρεπορτάζ στο kerkyrasimera.gr.